Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτά είναι τα μαλλιά μου. Δυστυχώς θα μείνουν έτσι για πολύ καιρό. Είναι λίγο μπερδεμένη η φάση με το τι συμβαίνει με τα μαλλιά μου. Το ξέρω, απορείται, είναι δύσκολο να το καταλάβετε, αλλά τα μαλλιά μου έτσι είναι. Και δεν σκοπεύω να τα κάνω κάτι. Νομίζω ότι θα τα αφήσω έτσι. Απλά σε κάποια φάση θα κάνει φωλιά ένα πλάσμα εκεί μέσα και θα συνομιλούμε και θα έχω επιτέλους παρέα. Γεια σας. Με λένε Στέλιο Ανατολίτη και είμαι stand-up κωμικός. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Τα νεύρα μου». Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον Νότι Σφακιανάκη. Και ο Νότι Σφακιανάκης είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής της Ελλάδας, μεγάλος ερμηνευτής. Αρχικά να σχολιάσω ότι τον άνθρωπο το λένε Νότι και τραγουδάει. Είναι πολύ κοντά στη λέξη νότα. Ας τον βγάζανε κλειδί του σολ. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι ότι τον λένε Νότι, είναι ότι είχαμε και δεύτερο άτομο που το λένε Νότι και έκανε καριέρα ως τραγουδιστής. Πραγματικά έχει χώρο για όλους η Ελλάδα. Έχουμε δύο Νότιδες. Δεν είμαστε εδώ για να κορυδέψουμε το όνομα του Νότι Σφακιανάκη. Βέβαια, αυτό το κάνουμε για τη Χρυσίδα. Βέβαια, το άλλαξε οικειοθελώς. Ο Νότις έχει αυτό το όνομα, όλα καλά, πάμε με αυτό. Ο Νότις Σφακιανάκης είναι ένας τραγουδιστής με πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στο τραγούδι και στις χαζομάρες. Ξέρουμε ότι ο Νότις Σφακιανάζει. Σφακιανάζει. Πω, μαλάκα, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Ο Νότις Σφακιανάκης ψηφίζει Χρυσή Αυγή και ξέρετε πώς το ξέρουμε. Μας το είπε. Η ψήφος είναι μυστική. Εάν κάτι μπορείς να πεις για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, είναι ότι διατυμπανίζουν παντού την ψήφο τους. Αίμα τεμέ μικρό πουλί, αίμα τεμέ πετρέ. Ο Νότις πιστεύει στους εξωγήινους, το οποίο είναι λογικό. Και εγώ πιστεύω στους εξωγήινους. Είναι 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες που μπορούμε να δούμε. Μέσα κάθε γαλαξίες έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια. Γίνεται ο λίγον της πουτάνας. Κάπου θα υπάρχει ζωή. Κάπου σίγουρα υπάρχει μια αμοιβάδα. Απλά ο Νότις δεν πιστεύει σε αυτούς τους εξωγήινους. Ο Νότις πιστεύει στους άλλους. Πιστεύει στην εξωγήινη ζωή που βλέπουμε μέσα από τις ταινίες. Είναι πολύ ωραίο, γιατί βγαίνει και τα λέει. Ό,τι δεν μπορεί να εξηγήσει ο Νότις το μεταφέρει σε εξωγήινους. Δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό, εξωγήινη. Δεν ξέρουμε πώς έγινε εκείνο, εξωγήινη. Δεν ξέρουμε πώς στήθηκαν οι πυραμίδες, εξωγήινη. Ο Νότις μπορεί να εξηγήσει τα πάντα με τους εξωγήινους. Ό,τι έχει συμβεί στην ανθρώπινη ιστορία εξηγείται με εξωγήινους. Τι φάση ρε Νότι! Επειδή είσαι τραγουδιστής και όχι μηχανικός, πρέπει η απάντηση να είναι εξωγήινη. Δηλαδή, πώς την έδειξε τη δουλειά. Πας καθόλου καλά! Υπάρχουν ολόκληρα ντοκιμαντέρ που αφηγούνται το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες. Τόσο ντοκιμαντέρ! Αλλά ο Νότις όχι! Στάπα, πάρια του! Το μόνο που τον νοιάζει είναι να αποδείξει ότι υπάρχουν εξωγήινοι! Δεν θα δω αυτά τα ντοκιμαντέρ! Το μόνο που χρειάζεται να ξέρω είναι ότι ήρθαν κάποτε εξωγήινοι και κάναν αυτή τη δουλειά! Έχουμε καταγεγραμμένο ένα έργο της ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Είναι οι πυραμίδες. Και η εξήγηση του Νότι είναι τα διαστημόπλια! Για ποιο λόγο πρέπει να πας και να το κατουρίσεις? Γιατί πιστεύεις ότι οι Αιγύπτιοι ήταν ηλίθιοι? Πώς ακριβώς το σκέφτεσαι? Ότι κατέβηκαν τα διαστημόπλια και οι Αιγύπτιοι τους είδαν και αντί να πούνε «Α, δεν είμαστε μόνοι μας τελικά στο σύμπαν, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο πετάει, θα πεθάνουμε όλοι». Πήγαν και τους είπαν «Έχω ένα οικοπεδάκι εδώ δίπλα στο ποτάμι, θέλω να χτίσω ένα αυθαίρετο, το έχουμε?» Είναι σε σχήμα πυραμίδας, αλλά τι ξέρουμε πώς να το κάνουμε, ψήνεστε να βοηθήσετε. Έλα ρε Νότι! Σοβαρέψου! Εντάξει, δεν σταματάει πουθενά. Κινδυνεύει με φυλάκιση στην Κύπρο επειδή είχε ένα κανάλι και έλεγε ρατσιστικές μπούρδες. Χωρίς ο ίδιος να καταλαβαίνει τι είναι ρατσιστικές μπούρδες. Ο Νότις λοιπόν βγήκε σε ένα κανάλι και είπε ότι οι πρόσφυγες δεν είναι πρόσφυγες επειδή αυτοί οι πρόσφυγες που έχει δει ο Νότις με τα μάτια του έχουν λεφτά. Πάρα πολύ ωραία. Θα το δεχτώ, ας το δεχτώ, αλλά πάμε να το αναλύσουμε λίγο. Σου έχω ερώτηση. Πώς ακριβώς οι βόμβες εξαφανίζουν τα λεφτά? Δηλαδή, αν τώρα ήμασταν σε πόλεμο και έπεφτε μια βόμβα στην Εκάλη, τα ATM σταματάνε να λειτουργούν παγκοσμίως. Τι φάση ρε Νότι! Δεν έχεις φίλο μηχανικό να σου εξηγήσει για τις πυραμίδες. Δεν έχεις φίλο τραπεζικό να σου εξηγήσει πώς λέγουν τα ATM και την πληρώνουμε εμείς. Αυτά τα λογικά άλματα που κάνεις, γιατί δεν ζητάς λίγη βοήθεια? Και σιγά τα εκατομμύρια με τα οποία ήρθαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Επειδή είδες έναν πρόσφυγα με μια δεσμίδα 100 ευρώ που ήταν και 3 και 4.000 ευρώ, εγώ σου λέω, αυτοί δεν είναι κανονικοί πρόσφυγες. Σιγά τα λεφτά και σιγά την πλούσια ζωή που είχανε. Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο? Ότι τις δηλώσεις του Νότι Σφακιανάκη πάνω κάτω τις ξέρουμε όλοι. Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι είναι το πότε τις κάνει. Οι περσινές συγκεκριμένα έγιναν στην παρουσίαση του νέου του δίσκου. Και πήγαν να τον ρωτήσουν για τον καινούριο δίσκο και τους άρχισαν να τους λέει τι ψηφίζει και ότι υπάρχουν εξωγήινοι και ποιοι είναι οι ομοφυλόφιλοι. Πρέπει να κάνει το βίο αβίωτο στους δημοσιογράφους. Α, κύριε Σφακιανάκη, έχετε βγάλει ένα καινούριο δίσκο. Ψηφίζω Χρυσή Αυγή! Είναι κάποιο κομμάτι του δίσκου αυτού? Θέλετε να μας πείτε πόσα κομμάτια έχει ο δίσκος? 18! Όσες και οι έδρες που έχει Χρυσή Αυγή! Κύριε Σφακιανάκη, νομίζω παρεκτρέπεστε
Έχουμε έρθει να κάνουμε κάποιο άλλο είδος συζήτηση. Θέλετε να μας πείτε για το δίσκο πράγματα. Αν γνώριζα τον Τζίπρα θα τον έφτυνα. Κύριε Σφαγιανάκη, νομίζω παρεκτρέπεστε. Όχι, αυτό είναι τραγούδι. Αλήθεια. Θέλετε να το ακούσετε. Θα σας το πω. Αν γνώριζα τον Τζίπρα θα τον έφτυνα. Μέχρι να παραιτηθεί από τη Βουλή. Με μια χούντα που εξωγήνους εγώ θα έγινα. Και για πάντα θα ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Και για πάντα θα ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Μία άλλη από τις δηλώσεις του Νότι που βρίσκω φανταστική και εξαιρετική για διερεύνηση έχει δηλώσει ότι οι ομοφιλόφιλοι γίνονται από το lifestyle. Δεν είναι φυσιολογικοί και το συμβαίνει από το lifestyle. Ας αγνοήσω λοιπόν όλα τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν. Όλα. Οποιαδήποτε έρευνα. Ας τα αγνοήσουμε όλα αυτά που μιλάνε για τους ομοφιλόφιλους, μιλάνε για γονίδια, μιλάνε ότι η σεξουαλική ταυτότητα εγκαθιδρύεται από μικρή ηλικία. Ας τα εξαφανίσουμε όλα αυτά. Ας πάμε μόνο με το επιχείρημα του Νότι. Ότι οι ομοφιλόφιλοι το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι το lifestyle και για κάτι δεν μπορώ καν να το πω σοβαρά. Οι ομοφιλόφιλοι βλέπουν το lifestyle και γίνουν ομοφιλόφιλοι. Πάμε να το δούμε κι αυτό. Ποιο lifestyle είναι αυτό? Από τη στιγμή που στα μεγαλύτερα κλιμάκια αυτή τη στιγμή, στη Βουλή, δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός στην Ελλάδα που να δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι ομοφιλόφιλος. Και σίγουρα υπάρχουν, γιατί στατιστικά 300 άτομα είναι το 10%, πρέπει να υπάρχουν 30 άτομα. Το ελληνικό τραγούδι. Άντε να έχει δηλώσει ένας ότι είναι ομοφιλόφιλος. Είναι μια κατάσταση η οποία επικρατεί μόνο στην Ελλάδα. Ο Kevin Spacey δήλωσε ότι είναι ομοφιλόφιλος αμέσως μετά που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση. Που δεν μπορώ να καταλάβω ποιο lifestyle είναι αυτό που θέλουν οι ομοφιλόφιλοι. Το βλέπουν και λένε εγώ αυτό θέλω και θα γίνω έτσι. Ανάθεμα αν έχουμε παρουσιαστές ή παρουσιάστρες που να δηλώνουν ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή έχουμε τον Φώτη Σεργουλόπουλο. Μπράβο, να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει ένα παιδί και έχει ένα σκύλο. Αυτά είναι. Φοβερό lifestyle. Λες και δεν το έχουν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες αυτό το πράγμα. Τι λες ρε Νότι, ποιο είναι αυτό το lifestyle, το να σε κοροϊδεύουν από την ώρα που γεννήθηκες? Ότι θα το βρίζουν όλη την ώρα, ότι θα το λένε πουστάρα, ότι θα το χτυπάνε, ότι δεν θα μπορέσει να ευτυχήσει ποτέ γιατί δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Το να ζεις το ρατσισμό στο πετσί σου επειδή απλά ερωτεύεσαι το ίδιο φίλο. Ποιο lifestyle είναι αυτό ακριβώς που βλέπουν και παθαίνουν τόσο πολύ? Και γίνονται νεράιδες και θα πάνε να ακολουθήσουν το lifestyle. Δεν υπάρχει αυτό το lifestyle. Κανένα! Είναι τόσο γελίο αυτό το πράγμα. Ακόμα και να γνωρίσετε επιστημονικά δεδομένα, δεν βγαίνουν αυτά που λες. Τι που λες, ό,τι να είναι. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share, ό,τι θέλετε τέλος πάντων για να δείτε τα επόμενα βίντεο. Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται το σπυράκι με αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα σπυράκι που κι εγώ συχαίνομαι και εσείς συχαίνεστε. Οπότε έχουμε κάτι κοινό. Τα λέμε κάποτε. Δεν θα είναι μάλλον η επόμενη εβδομάδα γιατί έχω ταξίδια. Συγγνώμη για το πέρα δόθε του προγράμματος, αλλά θα φτιάξει. Απλά προς το παρόν είναι μια πολύ χρονοβόρα και περίεργη φάση. Thank you. Τα λέμε. Γεια σας. Να είστε καλά.